και ένα απόσπασμα, αν όχι ολόκληρη την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Και την επίσκεψη στο Δημαρχείο, την κουβέντα με τον Δήμαρχο, την εξαγγελία ενός προγράμματος για τους ανέργους. Εδώ κύριε Δήμαρχε, λοιπόν, και προφανώς εδώ θα. Εδώ, ναι. Έχουμε κάποιες νέες δηλώσεις πια. Περιμένουν και οι συνάδελφοι. Από ό,τι ονόμαστε σε αυτό το σημείο, θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Έλα, Πρόεδρε, λιγάκι να βλέπεις όλες τις εγκαταστάσεις. Είστε μέσα, παιδιά. Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Γεώργιος Κασιμάτης, 8 και πλέον χρόνια εγκαταλειμμένο, κατεστραμμένο, είχε γίνει το μεγαλύτερο πιάτσικο που υπάρχει σε δημόσια περιουσία. Με εθελοντισμό μέχρι στιγμής και με δωρεές το έχουμε φέρει σε ένα σημείο να μπορούμε να πούμε ελάτε να το δείτε, χρειάζεται παρέμβαση. Έρχεται λοιπόν τώρα η πολιτεία μέσω της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του Πρωθυπουργού και εξαγγέλνει λοιπόν μια σειρά από μέτρα για το συγκεκριμένο κολυμβητήριο. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μετά το ΆΚΑ, μετά το Ολυμπιακών Προδιαγραφών. Υπουργέ μου, έλα, πέρασε προς τα. Έλα. Με τη Ράνια το έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές, στον χώρο το ξέρει. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι τα προγράμματα τα οποία ετοιμάζουμε είναι προγράμματα και κατάρτισης πιστοποίησης, αλλά έχω την αίσθηση, αν δεν κάνω λάθος θα με διορθώσετε, ότι θα αφορούν και δράσεις που θα συμβάλλουν και σε κοινωνικό έργο αλλά και στην αποκατάσταση. Η βασική στόχευση ήταν αυτή, στην να αποκαταστήσουμε ακριβώς. Και είναι 8 μήνα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα είναι ένα βήμα μέσα, ένα βήμα έξω, με τον απόδι μέσα το άλλο έξω, και θα αποκτούν δυνατότητα δικαιωμάτων και σε επίδομα ανεργίας, αλλά κυρίως μέσα από την διαδικασία της κατάρτισης θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια σοβαρή πιθανότητα επανένταξης στην αγορά εργασίας. Τώρα, σε σχέση με το κολυμβητήριο, εσείς τι σχεδιάζετε εδώ να κάνουμε μετά την έγινε μια προσπάθεια και με την περιφέρεια. Το είχαμε συζητήσει και με την κυρία Αντωνοπούλου, την υφυπουργό. Η Ρένα Ιδούρου την πρώτη φορά που το είδε λέει εδώ θα το κάνουμε κλειστό. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Έχουμε εντοπίσει λοιπόν τα ζητήματα με ποιον τρόπο μπορούμε γρήγορα λοιπόν να το αποκαταστήσουμε και να το δώσουμε σε χρήση. Και αυτό που έχει λοιπόν σε πρώτη φάση προγραμματιστεί είναι να γίνει σκέπαστρο στην εξέδρα των θεατών. Είναι μια πολύ μεγάλη παρέμβαση. Να γίνει σκέπαστρο στη μικρή πισίνα. Πολλές παρεμβάσεις περιμετρικά του κολυμβητηρίου γύρω-γύρω και κυρίως αυτό που χρειάζεται αυτός ο χώρος που δεν είχε γίνει από την πρώτη λειτουργία του, την πρώτη δηλαδή κατασκευή του, από την κατασκευή του, είναι να γίνουν μια σειρά από έργα, υποστηριχτικά έργα στον περιβάλλοντα χώρο. Mm-hmm. Αυτός ο χώρος που βλέπουμε εδώ πέρα που είναι υψηλότερος, πολύ φοβάμαι ότι αν δεν κάνουμε αυτά τα έργα πολύ σύντομα θα έχει υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό ο χώρος του θεάτρου, ναι. Πότε υπολογίζεις να... Ήδη γίνονται μελέτες πάνω στο κολυμβητήριο. Ήδη περιμένουμε, έχουμε συζητήσει... Γιατί εμείς έχουμε στόχο το καλοκαίρι αυτό να εγκαινιάσουμε πάρκο αναψυχής στην ζώνη λοιπασμάτων. Στην ζώνη λοιπασμάτων, ναι, το έχω. Να γίνει χώρος ψυχολογίας, πολιτισμού, αθλητισμού. Τα παρακολουθούμε. Άρα, επειδή θέλω να έρθω εδώ στα γένεια, γι' αυτό σε ρωτάω. Εδώ θα κολυμπήσουμε λοιπόν. Όπως βλέπετε λοιπόν. Στα γένεια στους Δήμους που παρεμβαίνουμε τώρα στους 17 Δήμους για την ενεργειακή αναβάθμιση διαφόρων κτηρίων ή ούτως ή άλλως έχουμε ξεκινήσει μια προεργασία με πιθανότητα χρηματοδότησης και από την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οπότε συνολικά περιμένουμε να καταθέσουν οι Δήμοι τις προτάσεις τους για τα κτίρια που θεωρούν τα πιο σημαντικά στην περιοχή τους για να ενταχθούν όλα μαζί τα έργα σε ένα πιο μεγάλο τέτοιου είδους έργο που και εκεί φυσικά θα υπάρχει η κατάρτιση, η πιστοποίηση, δηλαδή οι κάτοικοι που μένουν στην περιοχή και που είναι τώρα άνεργοι θα συμμετέχουν, θα φτιάχνουν τα κτίρια και στη συνέχεια θα μπορούν να πιστοποιούνται για τη δουλειά που έχουν κάνει. Είναι πολύ καινοτόμο και πολύ σημαντικό το οχτάμινο. Παράλληλα, όπως βλέπετε, εδώ είναι ένα σύμπλεγμα. Το θεατράκι. Είναι ένα σύμπλεγμα. Το θεατράκι Μίκης Θοδωράκης εδώ. Ακριβώς δίπλα. Γίνονται παραστάσεις, εκδηλώσεις και ευελπιστούμε ότι από φέτος θα είναι πολύ σημαντικές και μουσικές παραστάσεις που είχε ατονίσει στην πόλη αυτός ο θεσμός. Ακριβώς. Δίπλα ακριβώς το κολυμβητήριο του Γεώργιου Κασιμάτης και παραδίπλα ένα πραγματικά στολίδι για την πόλη.
το μουσείο για την αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Βρισκόμαστε σε έναν χώρο που ακριβώς μπροστά μας, κύριε Πρωθυπουργέ, έγινε η Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Το μεγαλύτερο ίσως ιστορικό γεγονός, παγκόσμιο ιστορικό γεγονός που άλλαξε την πορεία της ανθρωπότητας. Εδώ λοιπόν, αυτό έχουμε μια ιερή υποχρέωση μέσα από το μουσείο αυτό να την αναδείξουμε. Είμαστε, είναι ο Ναύαρχος εδώ, ο κύριος Γιακόπουλος. Εδώ είναι τα όρια του περάματος με την Πέραμα, είναι και η ΔΝΕ, αλλά η είσοδος λοιπόν από εδώ και πέρα είναι καθαρά θέμα στρατιωτικής λειτουργίας. Από εδώ και πέρα. Ναι, ναι. Ευελπιστούμε ότι μετά το πέρας της εκτέλεσης της εύχης, οι χώροι που θα βρίσκονται στο ανατολικό μέρος, έχουμε συμφωνήσει και με τον Ναύαρχο τον κύριο Διακόπουλο και με τον αρχηγό του ΓΕΝ τον κύριο Γιακουμάκη, φαντάζομαι και ο κύριος Βίτσας, ο υφυπουργός, συμφωνεί οι χώροι αυτοί να έρθουν προς χρήση των πολιτών. Γιατί πλέον δεν θα είναι χρήσιμη και στον αυτό. Το έχουμε συμφωνήσει, κύριε Υπουργέ. Δεν θα είναι χρήσιμη. Το έχουμε συμφωνήσει, αντιλαμβάνεστε. Είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών και μόνο, τίποτα άλλο. Όπως επίσης, θέλω να βάλω ένα σημαντικό κομμάτι. Έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Φαντάζομαι και εσείς το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν πολλές ανενεργές εγκαταστάσεις πετρελοειδών στο Δήμο Περάματος. Αυτές έχουν περιέλθει. Ακριβώς. Έχουν περιέλθει. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το πρώτο λοιπόν σύνθημα που έβγαινε από το Πέραμα ήταν να φύγουν τα καζάνια του θανάτου. Σήμερα λοιπόν πολλές από αυτές τις ανενεργές εγκαταστάσεις έχουν περάσει στα ελληνικά πετρέλαια. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε με μια ιδιαίτερη ματιά. Υπάρχουν χώροι που μπορούν πραγματικά να αξιοποιηθούν προς όφελος της ευρύτερης κοινωνίας του Πειραιά. Ούτως ή άλλως τα ΕΛΠΕ έχουν μια τέτοια, έχουν επιδείξει μια κοινωνική ευαισθησία σημαντική και στην προσπάθειά μας για χώρους υποδοχής προσφύγων συνεισφέρουν και νομίζω μια τέτοια παρέμβαση στο βαθμό που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στο σχεδιασμό τον σχεδιασμό της εταιρείας. Να πούμε και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ για την. Ναι, ναι, εδώ απέναντι είναι ο Ναύαρχος. Τα ξέρω καλά. Ήταν εκεί, στον Άγιο. Φύλαγε σκοπιές εδώ. Ό,τι βλέπω έχουμε και τον Λεμίρο, κάνουμε μπάνιο. Ναι, ναι, έχουμε την πλάζα εδώ. Το τελευταίο από τα 7,5 χιλιόμετρα παραλίας, εδώ έχουμε φυλάξει ένα μικρό κομμάτι που κάναμε τον μπάνιο μας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ σύντομα να ξανάμαστε εδώ για να γκαινιάσουμε. Εγώ είμαι σίγουρο ότι θα ξαναρθούμε σύντομα. Φεστιβάλ. Ωραία, παρακολουθήσαμε εκεί την ξενάγια.